Καλησπέρα το κλειστό των Άνω Λιωσίων. Εδώ που η Hannibal αντιμετωπίζει την Νίκο Τιμ για το πρωτάθλημα της D2. Εδώ θα κλέψουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Την μπάλα χαμηλά στον Νταϊγή. Σουδιά 2. Μπάλα Στεφάνη. Ότι αποτελείται από παιδιά νεαρά τα οποία τρέχουν το γήπεδο πάρα πολύ. Πάτε παίχτες! Πάτε παίχτες! Τα λάθη ανοίγουν το σκορ νωρίς 0-3. Εδώ θα προσπαθήσουν να βγάλουν ευνηθιασμό, δεν θα τα καταφέρουν σε πρώτο χρόνο. Επιθετικό rebound και ναι, επιθετικό, επίθεση 14 δευτερολέπτων, σου 3 πόντων, η μπάλα στο σίδερο και άλλο επιθετικό, κάνουνε θράψη. Ταϊγή πήδηξε στο Θεό, άρπαξε την μπάλα. Εδώ ουσιαστικά θα πετάξει την μπάλα, τι καλά τι έβαλε ο άνθρωπος. 0-5. Θα μειώσουν σε 2-5. Hannibal της μιας βολής μετά τον goal foul. Μπορεί να γυρίσει. Θα πάρει το foul χαμηλά. Ευστοχίσει. Θα κάνει το 6-5. Θα περάσουμε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ. Go, 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 go!
στα επιθετικά rebound. Είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες στο συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού. Περισσότεροι εξ αυτών έχουν πολύ καλά πόδια. Κλείσαν τα πόδια εδώ στο κλειστό των Αλλιωροσίων. Τι κοψιματάρα ήταν αυτή. Εδώ θα τελειώσουν και τη φάση, υπεροχή. Θα περάσουν και πάλι μπροστά, 7-6. Για τρεις, δεν θα του κάνει το χατήρι, νέο επιθετικό rebound. Συν 3 οι φιλοξενούμενοι, 4 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Και κάνει μπορθα μείωση σε 8-9. Υπέροχοι θα περάσουν εκ νέου μπροστά, 19. Από τον Κολυβάκη, από πάρα πολύ καλή θέση, τα έχει αυτά. Κολυβάκης θα πάρει το επιθετικό, θα βάλει το καλάθι, θα κερδίσει και το φάουλ. Θα βάλει μπροστά την ομάδα του και πάλι. Σκητάλη πρωτοπορίας έχει αλλάξει χέρια αρκετές φορές αυτό το δεκάλεπτο. Τι να κάνω εγώ τώρα εδώ. Ναι.
Έλα, γεια. Ναι. Πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει. Γιατί μου είναι κάτω. Σούτα ρε! Πώς πρέπει να σου κάνουν τέτοιο, να κατέβεις κάτω να σου κάνουν έλεγχο. Γεωργίου για δύο, η μπάλα Στεφάνη. Δέκα 14 στο συν 4 η Νικοτή. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου, 12-14 στο συν 2. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. Ο Τιμ θα πάρει προβάδισμα 4 πόντων. Το 16, εδώ θα γίνει το λάθος. Θα κλέψουν την μπάλα, θα φύγουν στον ευθυασμό. Ο Αντώνης δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει το 12-18 στο συν 6. Πάμε σε ένα time out. Θα παραμείνει. Δεν θα βγει.
σουδιά 2. Εντάξει, 20. Εντάξει, 22, 5 και 30 για το τέλος. Τι έτσι είναι. Έτσι είναι, λέω. Έτσι μου λένε τη γραμματεία. Όχι. Ωραία, κατεβείτε κάτω. Κατεβείτε κάτω και μιλήστε με το κάτω με τη γραμματεία. Παπαπαύλου καυτός. Δεκαεννιά 24. Καλάθι για την Hannibal, 21-24. Thank you.
2 και 9, 23-24. Πάντα μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Σωσήν 3. Ο Κόσμιος θα ευτοχίσει. Σε σούτ 2 πόντων. 25-26. Μπάλα χαμηλά. Δεν θα καταφέρουν να σκοράρουν αυτή τη φορά. Από μέση απόσταση, 1-19. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το παιχνίδι είναι στον πόντο, Κοτσίπας για 3. Τρέξουν με νύχτα. Πάξουν το αμυντικό, θα τρέξουν όσο συνήθως στον ευθυνιασμό. Ο λίγον απρόσεκτη. Καλάθι για την Νικοτήμ, 25-28. Καλάθι και φάουλ από τον Χριστόπουλο. Μείωσε στον πόντο. Έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Δευτερόλεπτα για να δούμε τα πιτσιρίκα τι θα σκαρπιστούν. Τα 6 θα κλέψουν την μπάλα γηπεδούχοι. Χριστόπουλος από το σπίτι του. Άρα λίγο να μπει και αυτό. Είδαμε ένα τέτοιο στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, 27-28. Στο σύν 1 οι φιλοξενούμενοι. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. 27-28. Για 3, ο Παπαπαύλου αστόχησε. Ο Λεβάκης άρπαξε το ριμπάουτ, ούτε αυτός. Η Hannibal εξακολουθεί να μην βρίσκει λύση στο πρόβλημα που ακούει αμυντικό rebound. Θα γίνει πίσω,
και 37, το 27-28 παραμένει. Γεωργίου για δύο, η μπάλα στο σίδερο, ριμπάντο από ποιον. Νικοτή. Και συγκεκριμένα από τον Νταϊγή. Ποιος θα πάρει την μπάλα. Έχασε ένα φαινομενικά εύκολα καλάθι και το δεύτερο. Έφαγε και μια μπασκετική ξυλιά στο πρόσωπο. Εντάξει, είναι καλά. Σκορ μέχρι στιγμής, Παπαπαύλα από τη γωνία, για τρεις, η μπάλα στο σίδερο, για μαντέψου τι έγινε. Παρά λίγο να το αρπάξει ο Ντάιγι για άλλη μια φορά. Κάθηκαν λίγο τη χέρι τώρα εδώ οι παιδούχοι. Δεν κατάφερε να τη συγκρατήσει, από χέρι δικό την μπάλα κατέληξε εκτός. Στο πουλό, στο Γεωργίου, όλο λίγο ποδόσφαιρο εκεί. Τώρα εδώ ο Κωνσταντίνος πέταξε την μπάλα ουσιαστικά, δεν είναι και το αριστερό το καλό του χέρι. Εκπληκτική φάση Παναυγάλων, εξαιρετική. Α, τα καλά ήταν στο τέλος. Ο Γιάννης, ο Κουτσιώνης έδωσε εξαιρετική πάσα. Τώρα ο ίδιος από μέσα απόσταση αστοχίσει και πάλι, Γεωργίου θα πάρει την μπάλα. Όχι, δεν υπάρχει μπρος πίσω κανένα, αυτό τους λέει και ο Ρεφ. Κολυμπάκης για τρεις και πάλι άστοχος. Δεν είναι στην καλύτερη μέρα απόψε. Στα τελευταία 5 λεπτά και μαντέψτε, δεν έχουμε σκορ. 27-28 παραμένει. Δεν έχει επιτευχθεί ούτε ένας πόντος. Τρομερά αστοχές οι δύο ομάδες, τρομερά νευρικές. Ντάιγι θα γυρίσει. Θα κοπεί από τον Μπελεφάντη. Πίσω
ούτε τώρα. Για δύο, ούτε τώρα. Προσπάθησε ο Νταϊγή με follow. Θα μπορούσε να κατεβάσει το rebound. Δεν χρειάζεται να, χρειάζεται να βιαστεί. Τώρα βέβαια εμείς από εδώ πάνω έχουμε όλο το χρόνο και το χώρο να δούμε τις επιλογές του. Είχατε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ο Λιβάκης χαμηλά, Παπαπαύλου. Πολύ όμορφο καλάθι, επιτέλους καλάθι. Επιτέλους 7-30. Πάμε σε ένα time out, 3-40 για το τέλος του δεκαλέπτου. Έχουμε απάντηση άμεση. Πάμε! Μπάλα στον Αντώνη, θα γυρίσει για δύο με τα μπλοκ, κακό σουτ από τον Χαοτιάν. Σουτ για τρεις, μέσα από τον Έτερο Χριστόπουλο. Θα βάλει μπροστά την ομάδα του, 32-30. Παπαπαύλου μπάλα στο σίδερο. Εδώ τώρα η Νίκο Τιμ θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα, 32-32 και η μάχη καλά μένεται. Καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορεί να φύγει, να ξεφύγει το σκορ. Εδώ ο Γουδής ξεχάστηκε, πήρε το φάουλ. Δύο να απομένει. Την διαμάχη στην τελευταία στροφή της αναμέτρησης. 33-32 στο συν 1, συγγνώμη. Μπάλα χαμηλά στον Κωνσταντίνο, θα γυρίσει με το αριστερό. Δεν θα τελειώσει. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 2-3. Θέλουν νίκη 2 την νίκη. Ο Σταντίνος έχασε ένα φαινομενικά πολύ εύκολο καλάθι. Θα τρέξει προς τον εφηδιασμό τώρα εδώ η Νίκο Τι. Δεν θα τελειώσει την φάση. Come on.
32 θα παραμείνει ένα κακό ποιοτικά τρίτο δεκάλεπτο και για τις δύο ομάδες. Θα γίνει το λάθος, θα κλέψουν την μπάλα, νέο λάθος, λάθη επιλαθών, πιάζονται χωρίς λόγο και αιτία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Θα τελειώσει το δεκάλεπτο στο συν 1. Και πάλι στην κατοχή για Νίκο Τιμ. Έτοιμα για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Στο συν 2 Παοκιάν δεν θα καταφέρει να φέρει το παιχνίδι σα ίσα. Σουδιά 3, μπάλα στο σίδερο. Νέο
άστοχο τρίποντο. Δεν είναι στην καλύτερη τη μέρα από ο Κολυμβάκης. Εκεί βέβαια που είναι σταθερός, είναι στα μικρά που χρειάζονται. Σαν την μπάου, στο δέξιμο, στην πίεση, στην άμυνα, τα κλεψίματα. Είναι πάντα σταθερός. Αναφέρομαι στην ευστοχία του απόψε. Πέντε, το συν 4. Την μπάλα στο σίδερο. Την μπάλα κόμπησε στα πόδια του Χριστόπουλου, του Κωνσταντινού. Ως επ' τούτου η κατοχή και πάλι για την Νίκο Τιμ. Σπίση. Θα κόψει εκπληκτικά. Μπάλα χαμηλά. Κοντά η γη θα πάρει το φάουλ. Έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Άστορο στην πρώτη. Τριάντα εννιά, 36, θα μειώσει στους 3. Η Νίκο Τιμ, η οποία έχει κατέβει απόψε με αρκετές απουσίες. Μπει στα τελευταία 5 λεπτά. 39, 36, 4 και 50. Σουδιά 3. Μπάλα Στεφάνη, νέο τρίποντο. Ούτε τώρα. Δεν θα ισοφαρίσουν οι φιλοξενούμενοι. Το ντέρμπι καλά μένεται, η μάχη καλά μένεται, για να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια, στο άσπρο ή στο μαύρο. Στο συν 3 η Hannibal. Στόπουλος. Καλέψουν την μπάλα. Θα την αφήσουν στον καλάθι, θα μειώσουν στον 1. Διαχειρός Κολυβάκη, 39-38, πάμε σε time out, 4 και 8 για το τέλος του παιχνιδιού. Τέλος time out. Μπράβο,
Για πάρει τις οδηγίες δόθηκαν. Άστο το σκέστη δεύτερη. Πάμε άμυνα, πάμε άμυνα. Τρία δευτερόλεπτα σφυρίχτηκαν. Γεωργίου θα στοχίσει, Μπελεφάντη στο αμυντικό, Γεωργίου και πάλι επιμένει, θα στοχίσει αυτή τη φορά, 41-38. Στο συν 3, πάντα μπροστά. Την ώρα που πέρασαν σε μπροστά με 32-30, δεν έχουν βρεθεί, δεν έχουν χάσει το προβάδισμα. Πολύ όμορφο καλάθι από τον Κουτσιόνι. 41-40. Ριμπάω ποιος. Η καλύτερα το Βελάκη τι θα δείξει. Νικοτή. Και για να δούμε αν θα περάσουν και μπροστά. Την κατοχή την πήραν. Το καλά το παιχνίδι είναι στο πόντο. 41-40. 2-22. Κουτσιόνις αυτή τη φορά θα στοχίσει. Γεωργίου θα πάει μέχρι μέσα, βήματα! Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 120 δευτερόλεπτα. Μπήκαμε της αναμέτρησης. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Βήματα, νέα βήματα! Κλέψουνε την μπάλα με τον Ντάγι. Μπάλα στη γωνία. Σιόνις. Χαμηλά στον Ντάγι. Θα βάλει το καλάθι. 42-41. Και πάλι μπροστά. Μετά από ώρα. Κάπου εκεί στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου ήταν η τελευταία φορά. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Γεωργίου θα πάρει την προσπάθεια. Λυμπάω ποιος. Κουτσιόνις θα πάρει και το φόλο αντιαθλητικό. Τι πήγε και έκανε ο Γεωργίου τώρα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. 41-42, 51-3. Δύο βολές. Πάμε σε ένα time out πρώτα και θα τα πούμε μετά. Όλα έτοιμα, το time out τελείωσε. Πάμε λοιπόν στις βολές, πολύ κρίσιμες, το καταλαβαίνετε όλοι. Ας το δω στην πρώτη. Ας το δω στην δεύτερη, 41-43. Yeah.
50 δευτερόλεπτα, η Νίκο Τιμ βρίσκεται στο συν 2. 8 για την επίδεσή τους, 7 για 2, μέσα το πιο κρίσιμο το βάλε. Δεν ήταν σε καλή μέρα απόψε, αλλά τώρα που χρειαζόταν η μπάλα μπήκε στο καλάθι. 41-45, την πιο κρίσιμη στιγμή. Στα 39-5, πάμε σε ένα time out. Τέλος time out, 39-5, Γιου θα πάει σε μια γρήγορη επίθεση, θα βάλει τον καλάθι. Αργία, 43-45. Πάνω, πάνω. 31-9 απομένουν. Θα κάνουν γρήγορα ένα φάουλ, το λόγο δεν έχω καταλάβει βέβαια που έγινε το φάουλ αυτό στα 31 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα τους έμεναν και 8 με 9 δευτερόλεπτα. Για να δούμε, θα δικαιωθούν. Εύστοχος στην πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη. Πάμε, πάμε. 43-47, μία άμυνα χρειάζονται τώρα. Κωνσταντίνος για τρεις. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Οι φιλοξενούμενοι θα πάρουν το rebound. Βρίσκονται πολύ κοντά στην τρίτη τους νίκη. Τι ακριβώς κάνει τώρα εδώ? Θα μας τρελάνει. Δεν θα του δυσυχήσει εν τέλει. Το παιχνίδι θα τελειώσει. Θα την πάρουν η νίκη τελικά. Στον αναγώνα ντέρμπι. 43-47. Τρίτη νίκη για την Νίκο Τιμ. Για το πρωτάθλημα της Development 2.